Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος και μαζί θα δούμε όλες τις εξελίξεις από το αγαπημένο μας reality. Εάν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι, έγκαιρα και έγκαιρα spoiler, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου και μην ξεχνάτε να πατήσετε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις νέες ειδοποιήσεις. Τελευταίοι αγώνες πριν την μεγάλη ένωση των ομάδων και ένας παίκτης από τους 5 που ήταν στον τάκο προς αποχώρηση δεν κατάφερε να μείνει και να την απολαύσει, καθώς το τηλεοπτικό κοινό δεν του έδωσε την ευκαιρία να συνεχίσει, δίνοντάς του τις λιγότερες θετικές ψήφους. Ο λόγος γίνεται για τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη, ο οποίος μπήκε σαν προσθήκη στις 19 Φεβρουαρίου και από τότε μέχρι σήμερα μετρά 9 εβδομάδες παραμονή στο Survivor All Star. Ο Παναγιώτης ήταν ένας μετριός παίκτης στο Survivor All Star, καθώς αγωνιστικά ήταν τελευταίος στην γενική κατάταξη, καθώς ναι μεν ήταν σχετικά γρήγορος στα runs, αλλά στον τελικό στόχο ήθελε ακόμη πολλή προπόνηση, παρόλο που τις τελευταίες εβδομάδες είχε μία μικρή ανακάμψη, η οποία όμως δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε. Φυσικά και όπως είναι φυσιολογικό, δεν φεύγει με άδεια χέρια, καθώς και αυτός όπως και όλοι οι παίκτες, παίρνει για κάθε εβδομάδα παραμονή στο ποσό των 5.000 ευρώ. Έτσι με απλά μαθηματικά, ο Παναγιώτης έβαλε στον τραπεζικό του λογαριασμό το ποσό των 45.000 ευρώ. Το μόνο λοιπόν που μένει είναι να του ευχηθούμε καλή επιστροφή στην Ελλάδα. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.